Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε υγρά αναπλήρωσης Flawless από ένα άλλο σημείο του Sunny Beach για να σας δείξω και ακόμα μερικά πλανάκια και θα παρουσιάσουμε 5 υγρά. Πάμε να βρούμε το κατάλληλο σημείο για να παρουσιάσω το πρώτο. Επανέρχομαι. Και πάμε να παρουσιάσω το πρώτο υγρό μέσα από αυτό το ωραίο περιβάλλον, πίσω με το background του ξενοδοχείου. Θα δούμε και άλλα πλανάκια από το ξενοδοχείο, αλλά πάμε να δούμε τι λέει το WebDAX στη μυρωδιά πρώτα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνουμε μια ωραία μυρωδιά από ζύμη, όχι τίποτα άλλο και ίσως βανίλια. Πάμε να δούμε όμως μέσα στον Goon τι λέει το υγρό αναπλήρωσης της Flawless που νομίζω ότι το λέω σωστά. Vape Dog ή Vape Dodge. Όπως και να έχει, ξέρετε τι εννοώ και πάμε να δούμε. Όντως αυτή η καλοψημένη ζύμη φαίνεται και στο άτμισμα και μάλιστα έντονη, ωραία, μια βανίλια να την κυκλώνει που λέμε, να την αγκαλιάζει και της δίνει μια απίθανη συγκλονιστική γεύση και ταυτόχρονα εκεί που λες ότι η ζύμη είναι μόνη της εμφανίζονται τα μύρτυλα και γίνεται πανδεσία σε γεύσεις. Χαρμάνι 65VG. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ικανό να ευχαριστήσει και αυτούς που θέλουν να έχουν και ένα πιο αεράτο ατμοποιητή που σίγουρα το ντουμάνι αυτό που βγάζει είναι αρκετό για να κάνουν τεράστια ντουμάνια. Το χτύπημά του δεν είναι τόσο, αλλά είναι, δεν είναι δηλαδή απαλό, αλλά μπορεί να διαρκέσει αρκετά και να σας ευχαριστήσει. Θα το προτείνω σε όλους αυτούς που ζητάνε ζύμες, ζητάνε μύρτυλα, ζητάνε παράξενες και ωραίες γεμάτες γεύσεις. Οπότε ναι, Flawless και Vape Dog. Πάμε να δούμε το επόμενο και σε ένα άλλο σημείο αυτού εδώ του ξενοδοχείου. Πάμε. Και πάμε να παρουσιάσω το δεύτερο που είναι Straw Nana Melon από Flawless. Ένα υπέροχο σεντριβάνιμονι από πίσω, Victoria Palace, το ξενοδοχείο. Και πάμε να δούμε πώς μυρίζει το Straw Nana από Flawless. Περισσότερο σαν τσιχλόφουσκα μου έρχεται, αλλά και είναι ευχάριστη αυτή η μυρωδιά, δεν μπορώ να πω. Πάμε όμως να δούμε και πώς είναι στο Goon. Για να δούμε. Πολύ όμορφο μέρος, παιδιά, είναι υπέροχο. Όταν λέω υπέροχο, υπέροχο. Βέβαια, εδώ έρχονται οι High Society, σαν και εμάς, κοροϊδεύω. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι λέει το Straw Nana Melon από Flawless στο άτμισμα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο και καλοκαιρινό υγρό, ευχάριστο. Δυνατό, στρογγυλεμένη συνταγή. Όντως έχουμε μια ωραία, μπορώ να πω, φράουλα ψιλοκομμένη μέσα σε μια γέμιση από μπανάνα και τέλος, όλο αυτό είναι σαν να το έχεις ρίξει μέσα σε καρπούζι. Τώρα τι σας είπα, κι όμως
Έχει μια πολύ ωραία στρογγυλεμένη γεύση. Είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι φρουτοσαλάτα, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια κρέμα μπανάνας που έχετε ρίξει από πάνω από φράουλες και στο τέλος έχετε σερβίρει γύρω-γύρω καρπούζι. Ξεχωρίζει δηλαδή το καρπούζι και η φράουλα. Η μπανάνα έρχεται λιγάκι πιο απαλή και σαν, όπως σας είπα, κρέμα. Πάλι το χαρμάνι του είναι 65 VG, οπότε ναι, θα έχετε και σε αυτή την περίπτωση πολύ ωραίο ντουμάνι, δυνατό ντουμάνι. Το χτύπημά του δεν είναι και τόσο. Και κάτι άλλο, μπορώ να σας πω ότι μου θυμίζει λίγο τσιχλόφουσκα, πολύ λίγο όμως, αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια με καλοκαιρινά ωραία υγρά. Πολύ κόσμος και εδώ. Ειλικρινά αυτό το μέρος μου αρέσει αρκετά γιατί έχει μια υπέροχη από πίσω μεριά πισίνα, τρέλα. Ελπίζω δηλαδή να μπορέσω να πάω και εκεί να σας πω μερικά πράγματα για το άλλο υγρό που θα παρουσιάσω σε λίγο και να δείτε και την πισίνα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, Straw Nana Melon, το προτείνω σε αυτούς που θέλουν φρούτα, θέλουν ιδιαίτερες καλοκαιρινές γεύσεις. Πάμε όμως να δούμε και το επόμενο. Πού? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Ακολουθήστε με. Και φτάσαμε αισίως στο τρίτο που θα παρουσιάσουμε από Flawless, που είναι Transmission The Merge. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό, αλλά σίγουρα αν θα σας πω Rip Trippers θα σας θυμίσει κάτι. Ναι, είναι η συνταγή του Rip Trippers που συνεργάστηκε με τη Flawless και βγάλανε το Transmission. Πάμε όμως να δούμε και πώς είναι στη μυρωδιά. Πίσω μου βλέπετε το Victoria Palace για ακόμα μια φορά από την μπροστινή μεριά. Η πισίνα είναι λίγο στο βάθος, αλλά δεν φαίνεται. Ίσως θα τραβήξω μερικά πλανάκια να τη δείτε. Για να δούμε στην μυρωδιά τι λέει το Transmission. Έχει μια ωραία έτσι γλυκιά μυρωδιά από κάτι σαν λεμόνι. Όχι ξεκάθαρο όμως λεμόνι. Και ίσως μια απαλή μυρωδιά από φράουλα. Πάμε όμως να δούμε στον Goon τι λέει όταν θα το ατμίσω. Πολύ ωραίο μέρος. Από πίσω ακριβώς από την κάμερα δεν το βλέπετε. Είναι η τεράστια παραλία, τουλάχιστον η άμμο της είναι τουλάχιστον 60 μέτρα άπλωμα και 5 χιλιόμετρα στο μήκος της. Φοβερή, φοβερή παραλία, τρομερή όλη αυτή η οργάνωση που έχει γίνει εδώ και σίγουρα ο κόσμος φοβερά πολλής. Για να δούμε, θα το ανοίξω λιγάκι να πάρει τα πάνω του και καπακώνω για να δούμε τι κάνει στον Goon το Transmission. Αντιλαμβάνουμε εδώ τώρα περισσότερο τη φράουλα, αλλά σίγουρα είναι η φράουλα μέσα σε λεμονάδα, γιατί έχω και αυτό το όξινο της λεμονάδας, αλλά ταυτόχρονα και το όξινο της φράουλας που μπλέκεται με το ζουμερό του καρπουζιού και γίνεται η κόλαση. Σίγουρα δεν ξέρω αν έχετε ατμίσει κάτι παρόμοιο, αλλά αυτή τη φορά όταν το άτμισα την περασμένη εβδομάδα ένιωσα ουσιαστικά ότι λέω, όπα, εδώ τι γίνεται, κάτι ενδιαφέρον φαίνεται. Όντως, έχουμε μια πολύ ωραία συνταγή φτιαγμένη με ζουμερές φράουλες, ζουμερά καρπούζια και όλα αυτά κομμένα κομμάτια μέσα σε λεμονάδα, όχι χυμό λεμόνι, μέσα σε λεμονάδα. Απολαυστικό, καλοκαιρινό, δροσιστικό, χωρίς ούτε μέντες ούτε τίποτα τέτοιο που, εντάξει, σε μένα δεν μου αρέσουν, αλλά και σε πολλούς άλλους δεν αρέσει. Πάλι το χαρμάνι είναι 65 VG, οπότε ναι, θα έχετε και μεγάλη απόλαυση και στους αεράτους, αλλά και το χτύπημά του είναι πιο πολύ από όλα μέχρι στιγμής που έχω παρουσιάσει, γιατί έχει αυτό το όξινο και της φράουλας αλλά και της λεμονάδας. Σίγουρα θα το προτείνω σε όλους που τους αρέσουν οι γευστικές απολαύσεις από φρούτα, χωρίς κρέμες, χωρίς τίποτα τέτοιο, και σίγουρα θα το προτείνω και σε αυτούς που θέλουν ένα ευχάριστο διάλειμμα στο διάστημα της ημέρας. Αυτά. Πάω λίγο πιο κάτω, που εκεί θα σας παρουσιάσω το επόμενο υγρό που θα είναι. Για να δούμε.
Και πάμε να δούμε τώρα το τέταρτο στη σειρά από Flawless και είναι Fruit Burst. Τι είναι το Fruit Burst? Για να δούμε όμως τη μυρωδιά τι είναι και θα δούμε και στο άτμισμα. Μια ωραία έτσι τσιχλόφουσκα μυρωδιά. Ωραία φρέσκια έτσι δροσερή. Για να δούμε όμως μέσα στον ατμοποιητή, στον Boon, τι λέει. Θυμίζει αρκετά παλιές, πολύ παλιές εποχές, τότε που είμαστε μικροί και ζητάγαμε να βρούμε και να αγοράσουμε ζελεδάκια με διάφορες γεύσεις, με διάφορες γεύσεις φρούτων, όπως και γεύση φράουλας. Εδώ στην προκειμένη έχουμε ζελεδάκια, ωραία γεύση, γεμάτη από φράουλα. Έχουμε ακόμα και έτσι μια δόση από κάτι σε φρέσκο, έχει κάτι ακόμα που δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά αυτό που επικρατεί περισσότερο είναι η φράουλα σε περισσότερο γεύση τσιχλόφουσκας ή κάντι που λέμε. Ωραίο υγρό είναι, δεν μπορώ να πω, πάρα πολύ ωραίο υγρό, παρόλο που μου αρέσει η φράουλα, σε αυτή την περίπτωση με κούρασε στο διάστημα της ημέρας, αλλά κάνει ευχάριστα διαλύματα για κάνα 2-3 ώρες, ή σε αυτούς που τους αρέσουν γεύσεις τσιχλόφουσκας ή κάντι ή καραμέλας, θα τους αρέσει και αυτό. $65-35 πάλι Harmani, ωραίο ντουμάνι. Το χτύπημά του δεν είναι καθόλου έτσι δυνατό, ίσα ίσα πολύ απαλό. Θα αρέσει σε αυτούς που τους αρέσουν τα απαλά χτυπήματα. Αρκετά καλοκαιρινό και το συγκεκριμένο, αλλά είπαμε, δεν είναι για μένα τόσο πολύ. Είναι βέβαια για αυτούς που ζητάνε και κυνηγάνε γεύσεις τσιχλόφουσκας. Πάμε να παρουσιάσουμε και το τελευταίο, που δεν ξέρω, θα τα πούμε σε λίγο. Και το τελευταίο για σήμερα είναι το BFB Taste Out of the Toaster από Flawless και πάμε να δούμε πώς είναι στη μυρωδιά. Η μυρωδιά του είναι μια καθαρά ψημένη ζύμη, ίσως λίγο προς το τυραννιτό. Για να δούμε BFB. Πρέπει να μας δίνει πολύ ωραία ψημένη, τώρα φρεσκοποψημένη ζύμη. Έχει κίνηση εδώ σε αυτό το σημείο, δεν πειράζει όμως και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να σας πω πριν προχωρήσω στην παρουσίασή του είναι ότι είναι από τα δικά μου υγρά αναπλήρωσης, δηλαδή αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όντως, εδώ έχουμε Strudel, λέει η εταιρεία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ένα κεκάκι ωραίο, ψημένο, γεμιστό με φράουλα. Γέμιση φράουλας που εδώ έχει πετύχει την τέλεια, μπορώ να πω, αναλογία φράουλα σε γέμιση και του δίνει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Παιδιά, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Ίσως έχει και λίγο μέσα βανίλια, ίσως η γέμιση έχει και λίγο βανίλια, δεν ξέρω. Αλλά το αποτέλεσμα, η συνταγή, η τόση στρογγύλεψη που έχει, τι να πω, το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους γλυκατζίδες.
Το χαρμάνι του είναι 65-35 VG PG, οπότε και στους αεράτους θα είναι φοβερό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο σαν ντουμάνι, πολύ ωραία η απόδοσή του και πυκνό ντουμάνι. Και νομίζω αυτό σίγουρα θα συναρπάσει και αυτούς που ζητάνε σε αεράτους πολύ ωραίο ντουμάνι. Το χτύπημά του είναι mild, δηλαδή είναι πολύ soft, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ένα τέτοιο υγρό θέλει και ένα πιο mild αποτέλεσμα. Αυτά παιδιά, αυτά είχα να πω και για τα υγρά αναπλήρωσης, τα 5 που παρουσίασα σήμερα από Flawless. Πιστεύω να σας άρεσε και αυτή τη φορά. Σας έχω δείξει και πλανάκια διάμεσα, θα σας δείξω και ίσως και τώρα, μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Αλλά μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλά να είσαστε.